Μέση. Άρα λοιπόν, αυτόνομο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής. Και κάθε χρόνο θα τσιμπούμε μερικούς. Κάθε χρόνο θα γίνεται και καλύτερο. Από τη στιγμή κατά την οποία γίνουν αυτοί οι διορισμοί και 25 γίνουν 40 με κάτι παλιούς οδηγούς ασθενοφόρων που υπάρχουν, θα τα βολέψουμε τα πράγματα με σωστή κατανομή. Αλλά η σωστή κατανομή θα πει ένα πλήρωμα, δύο πληρώματα στην Κασανδρία, δύο πληρώματα στη Σιθωνία, δύο πληρώματα μέχρι την Αρναία. Έξι. Ένα στο νοσοκομείο και ένα Καλλικράτεια. Λύθηκε το πρόβλημα οριστικά μετάκλητα για το ΕΚΑΒ. Στο συλλευτικό προσωπικό. Ναι. Γιατί πάλι τα καταφέραμε έτσι και ήρθε η προκήρυξη τώρα, μέσα στον Ιούλιο μήνα. Και θα πω, και δεν θέλω να δικαιολογούμε, είναι αδικαιολόγητα τα πράγματα. Στο χωριό μου πάλι λένε, για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά. Εδώ υπάρχει θέμα ΣΕΦ. Ωραία. Πριν από ένα χρόνο περίπου, ήρθαν 14 νοσηλευτές, ονομαστικά, από διαγωνισμό που έγινε πριν από 4,5 χρόνια από σήμερα. Ξέρετε πόσοι παρουσιάστηκαν? Μία νοσηλεύτρια και αυτή έγκυος. Οι άλλοι 13 δεν παρουσιάστηκαν. Κάπου βρήκαν κάποια δουλειά, κάπου αλλού πήγανε και τελειώσανε. Πρότασή μου πριν από 2,5 χρόνια, που δεν έγινε αποδεκτή, όχι ότι έγινε από μόνος μου, υπουργός ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Μάλιστα. Είπαμε να ισχύσει το ΑΣΕΠ, αλλά για να απαραχτούν τα πολιτικά γραφεία από τις ενοχλήσεις. Ξέρεις, είμαι νοσηλεύτρια, μου διορίσαν στην Αλεξανδρούπολη. Θέλω να πάω στον Πολύγυρο. Με διορίσαν στα Χανιά. Μου διορίσαν στην Πελοπόννησο. Η Γαϊτανάκη, ξεκινά. Γαϊτανάκη, αλλά πρέπει να περάσουν 2 χρόνια για να έχει δικαίωμα μετάθεση. Αλλά τα 2 αυτά χρόνια είναι μαρτυρικά. Και για τον ίδιο τον νοσηλευτή και για τον βουλευτή. Να πρημοδοτηθούν κατά νομό, σε επίπεδο νομό, όλοι οι νομοί, με 50%. Ο Μεσσηνίος να πάρει 50% όταν βάλει τα δικαιολογικά του για τη Μεσσηνία. Ο Χαλκιδικιώτης για τη Χαλκιδική. Δεν αλλάζει τίποτα αν η μία νοσηλεύτρια πόγει 18 και πάρει κάποια παραπάνω μόρα και άλλη πόγει 17. Είναι κακή νοσηλεύτρια ή κακός νοσηλευτής. Ενώ στην αρχή φαινόταν ότι συμφωνήσαμε, κάποια στιγμή σύσσουμε αντιπολίτευση, όχι. Αναγκάστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να το πάρει πίσω. Μάλιστα. Του λέω, Υπουργέ, πρέπει να προχωρήσουμε. Ανεξάρτητα, είμαστε πλειοψηφία. Λέει, δεν είναι πολύ δημοκρατικό. Εντάξει, πολύ δημοκρατία κάνει και κακό, ας πούμε. Βάλτε το σε εισαγωγικά και να μην παραξηγηθεί η εκφρασή μου. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Άρα, αν το ΑΣΕΠ κρατάει 3 με 6 μήνες και υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, γρήγορα. Λέμε τώρα, τον Οκτώβριο, 3.000 νοσηλευτές. Τον Οκτώβριο, αυτό να είναι. Επειδή άργησαν κάποιες διαδικασίες. Και το Μάρτιο άλλες 3. Αυτοί όμως οι διαγωνισμοί έχουν γίνει πριν από 2,5 με 3 χρόνια. Απίστευτο. Πώς δεν θα παρέσει αυτό? Απίστευτη είναι αυτή η διαδικασία, πραγματικά. Είναι απίστευτη. Όχι απίστευτη, είναι απίθανη και είναι βλακώδη. Χωρίς περιστροφές. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και την αντιπολίτευση. Ρε παιδιά, θα βάλουμε τα γαλάζια παιδιά. Πες μου ένα γαλάζιο παιδί που μπει στη Χαλκιδική. Όχι χωρίς ΑΣΕΠ. Με το ΑΣΕΠ μπαίνουμε την αξία του στα παιδιά. Και δεν μπορεί να βάλει κανείς. Ούτε ένα. Εγώ ντρέπω που το λέω που είμαι βουλευτής. Αλλά αυτή είναι αλήθεια. Μάλιστα. Και να μην ακούμε κάθε μέρα γαλάζια παιδιά. Πες μου ένα. Μην μου πείτε τώρα έβαλες κάποιο stage. Κύριε Βουλευτά, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, διότι μας πιέζει και ο χρόνος. Ασχολείστε πάρα πολύ με το θέμα των αμπελουργών, των αμπελοπαραγωγών, οι οποίοι τελικά έχουν εξαιρεθεί από την οικονομική ενίσχυση των 500 εκατομμυρίων που έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφής. Ναι, τι θα γίνει? Καθυστερημένα το πήρα η είδηση, για να είμαι ειλικρινής, και γι' αυτό λέω όλους τους παραγωγικούς φορείς ότι υπάρχει. Τα γραφεία μου λειτουργούν και αν δεν το δικό μου τηλέφωνο στη Βουλή που δεν πιάνει, θα απαντήσω ένα γραφείο. Θα λάβω γνώση του θέματος. Τι γίνεται? Έχω έρθει σε επικοινωνία, το έχω δώσει και γραπτά στον αρμόδιο υπουργό, στον κύριο Χατζηδιάτη.
είπε κάτι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ξέρω ότι οι πιέσεις υπάρχουν και παλού. Διότι το επιτραπέζιο σταφύλι σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 90% για τη Γερμανία. Όταν είναι χτυπημένο δεν περνάει. Βεβαίως. Δεν πάει, δεν το παίρνει άλλος. Τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει ή να δοθεί λίγο καλύτερη αποζημίωση μέσω του αργά, πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι πιο εφικτό, αλλά ή μπορεί να δοθεί, αν περίσσεψε κάποιο κομμάτι χρημάτων, που έχω κάποια ελπίδα, όπως την έχω την ελπίδα και για τους μετισσοκόμους, ναι, όπως έχω για τους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Διότι είναι κάποιες παραγωγικές και αυτοί είναι εκτός. Που είναι σκληρές. Αλλά όπως βλέπετε, το δικαίωμά των δεν παρετείται κανείς. Ούτε καν τη συγκατάβαση. Και όταν συγκατάβαση τι εννοώ. Βλέπετε ότι γίνεται με τους ροδοκινοπαραγωγούς. Και μιλάμε για τα εμπύρινα. Δεν μιλάμε είναι για τα ροδάκινα. Είναι στους δρόμους οι αγρότες. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και διεκδικούν. Αυτό γίνεται μόνο στον τόπο αυτό. Δεν γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν συνειδητοποιήσει την μεγάλη διεθνή κρίση. Εμείς δεν παίρνουμε μέτρα ακόμα το τι θα γίνει το 2013. Που σταματούν οι επιδοτήσεις. Το είπα σε όλες τις ομιλίες που σταματούν οι επιδοτήσεις. Το 2013 πολύ σωστό, τέρμα οι επιδοτήσεις. Πρέπει να ζήσετε από το προϊόν που παράγεται. Όπως ζούσαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε βελτίωση. Πρέπει να έχουμε ποιότητα. Πρέπει να έχουμε όχι ποσότητα. Αρίστη ποιότητα. Άριστο εμβαλάγιο. Άριστη εμφάνιση. Και προσιτή τιμή. Μάλιστα. Να σημειώσω, κύριε Βουλευτά, ότι έχετε στείλει έγγραφο στο υπεχοδέ για την αποκατάσταση, σας τα περνάω γρήγορα, για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δήμο Τωρώνης. Διότι στην καρδιά του καλοκαιριού, μετά από δύο δυνατές νεροποντές, μέσα σε δύο εβδομάδες, έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Υπάρχει κάποια εξέλιξη. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσα να δω τον αρμόδιο. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω και αυτή την εβδομάδα, από αύριο δηλαδή, να δω, γιατί εγώ έκανα επίσημο έγγραφο που ζητάω περίπου 200.000 ευρώ, γιατί δεν ήταν μόνο η πρώτη ζημία. Έγινε την επόμενη, τη μεθεπομένη μέρα, δεύτερη τρομακτική νεροποντή που δημιούργησε λόφους οι οποίοι μοιάζουν με νησάκια μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα. Τέτοια καταλαβαίνετε, δηλαδή χρειάζεται ριζική ανακαίνιση η υποδομή. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς χρήματα. Θέλω να ολοκληρώσω την κουβέντα μας, γιατί πραγματικά ξέρουμε ότι κάνατε ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό για τους δασικούς χάρτες. Πραγματικά με εξαιρετικά, ξέρετε πώς το περιμένουμε, με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλω απλά ολοκληρώνοντας και το άφησα τελευταίο, να μου πείτε αν είστε αισιόδοξος ότι ο αρμόδιος υπουργός, διότι τα δάση πλέον είναι στη δικαιοδοσία του κυρίου Χατζηγάκη, αν θα σας απαντήσει και τι θα πράξετε εάν σας απαντήσει αρνητικά. Με το κτηματολόγιο με το οποίο είναι αρμοδιότητα του ΠΕΧΟΔΕ, αν δεν θα έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Σουφλιά, ναι, δεν πρόκειται να απαντήσει. Μάλιστα. Εγώ για ένα πράγμα μπορώ να διαβεβαιώσω, που είμαι όρθιος, ζωντανός και βουλευτής, δασικοί χάρτες του 45 δεν θα περάσουν. Κρατούμε αυτή τη δήλωσή σας, είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι αντιλαμβάνεστε αν ισχύσουν οι χάρτες του 45 τι έχει να γίνει. Τι 45, τι 60, τι 70, τι λέτε τώρα. Δεν παρακαλούσαμε το Μεταγιτζινό και το Βρασταμινό να μείνει στον τόπο του, να βγάλει τα σουσούρια, μάλιστα, να βάλει ελιές. Και τώρα του λέμε δεν έχεις τίποτα. Είναι δασική έκταση. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Αυτό συμβαίνει μόνο στη Χαλκιδική. Και στην Ανατολική Αττική, γιατί εκεί είναι πρακτικής αξίας οι εκτάσεις οι οποίες πάρθηκαν από ιδιώτες. Το ίδιο πράγμα λέω και εδώ. Από τη στιγμή κατά την οποία κάποιος καταπάτησε κάποια έκταση. Αυτό είναι άλλο. Για να βεβαίως κάνει επιχείρηση, mm-hmm, να κάνει μπαγκαλός, να κάνει ξενοδοχειακή μονάδα, θα πληρώσει. Από τη στιγμή όμως κατά την οποία τι καταπάτησε. Έβγαλε σουσούρια και έβαλε ελιές. Ή έκανε χωράφι και βγάζει σιτάρι. Ναι. Και ζει την οικογένειά του και μένει στον τόπο, είμαι μαζί του. Και να με έχει γερό ο Θεός και εφόσον με θέλουν οι καλλιτέχνες, αυτό δεν θα περάσει. Μάλιστα. Κάθετος αυτό. Κύριε Βουλευτά. Όχι κάθετος. Είναι δυνατόν τώρα να υπάρχει λογικός άνθρωπος.